Νομίζω πέρσι που μιλάγαμε, μας είχες πει έτσι για την μοναξιά που νιώθεις όταν φεύγει το παιδί σου από το σπίτι, ναι, την καινή φωλιά. Ναι. Και το είχαμε συζητήσει αυτό. Πέρασε ο καιρός, ένας χρόνος. Πώς είναι τώρα, καλύτερα? Δεύτερος χρόνος είναι τώρα. Να, τα μετράει. Ναι. Τα μετράει, βέβαια, τα μετράει. Όχι, όχι όπως την πρώτη φορά που είχα το ημερολόγιο και έγραφα και έσβηνα. Τι τις μέρες, τις μέρες που έλειπε και τις μέρες που θα ειδωθούμε. Να δούμε πόσες λέω, 100 τόσες, άντε, ναι. Έφυγε και σήμερα, ναι. Τόσο πολύ. Ναι, τώρα όχι. Είναι και η δουλειά που σε παρασέλνει, είναι και η καθημερινότητα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι δίπλα σου και φίλοι, σε φροντίζουν, και φίλοι, ναι, και οπότε περνάει ο χρόνος και είναι και μακριά, έχει πάει στην Καλιφόρνια. Είναι πάρα πολύ μακριά, ναι, δεν μπορείς έτσι ένα Σαββατοκύριακο να φύγεις, να πας. Ναι, να θα πάω έτσι ένα... Ναι. Όταν πήγε, όταν πρώτο πήγε, ήσουν η κλασική μαμά που πήγες μαζί του να τον τακτοποιήσεις? Όχι, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω. Ευτυχώς είναι ο μπαμπάς της εκεί, οπότε το έκανα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν ζήλεψα. Mm. Ζήλεψα που πήγανε, πήρανε τα πράγματα, όλο έλεγα από μέσα μου ότι αχ, εγώ θα τα έκανα καλύτερα. Ναι, από εγώ μέσα θα είχα φροντίσει να έχω καλύτερο το πάπλωμα εκεί, να υπάρχει επαπλωματοφύγη. Γιατί στέλνανε φωτογραφίες ανεγκρινής. Μου έστελνε το γλυκό μου ότι να, πήραμε αυτά τα καδράκια, εγώ από μέσα μου μουρμούριζα, ναι, σιγά τα καδράκια τώρα. Μπορούσαμε να βρούμε κάτι καλύτερο, ναι. Αυτά τα φωτάκια κρεμάσαμε, σιγά, πώς τα κρεμάσατε, τα φωτάκια που θα μπορούσατε να βάλετε σε ένα βάζο, ένα κάτι άλλο. Στη διακόσμηση είμαι expert. Ναι, expert, ναι. Πότε θα πας εσύ εκεί? Πότε θα πας? Κοίταξε, ναι, όταν θα μαζέψω χρήματα, γιατί είναι και ένα μεγάλο ταξίδι και πρέπει να καθίσω και λίγο καιρό, δεν μπορείς να πας έτσι για μία μέρα και αυτά. Ακριά. Πρέπει να καθίσεις τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Δύο εβδομάδες θα την αλλάξει όλη τη διακόσμηση. Δεν θα μείνει καδράκι για καδράκι. Ναι, εντάξει, τότε που θα πάω θα είναι στο πτυχίο της, οπότε μάλλον θα πάρω μαζί μου και ό,τι... Και πιστεύεις ότι θα μείνει εκεί για πάντα? Όχι, δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Με τρόμο το πες. Ήταν, είχε ένα τέτοιο, ναι, είχε ένα τρόμο στο μάτι. Γιατί κοίταξε να δεις, σπουδάζει τώρα κάτι μαθηματικά και κάτι... Σπουδάζει οικονομικά. Οικονομικά, αλλά αυτό το οικονομικά είναι τόσο γενικό και όλα αυτά τα πανεπιστήμια, ξέρεις, πηγαίνεις για κάτι τέτοιο και μετά ανοίγεις τα φτερά σου και για άλλα πράγματα. Δηλαδή, τώρα έχει και κάτι με μεταναστευτικό και κάτι με διεθνείς σχέσεις και κάτι με ιστορίες και κάτι με ψυχολογίες. Μη σας τα πω τώρα, γιατί και εγώ που τα λέω και λέω μετέφρασέ μου τα, σε παρακαλώ, ούτε η ίδια μπορεί να τα μεταφράσει, ούτε εγώ μπορώ να τα μεταφράσω. Πάντως είναι κάτι που την ενδιαφέρει πολύ. Είναι κάτι που της αρέσει πάρα πολύ. Και πέρα από αυτό είναι πολύ ωραίες και πλούσιες οι γνώσεις που παίρνεις σε αυτά τα πανεπιστήμια, γιατί μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και στο τέλος να βρεις το δρόμο σου. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό που...